Αγαπητοί φίλοι του ποδοσφαίρου, η σημερινή μετάδοση γίνεται από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Χρήστο, πραγματικά έχουμε όλοι μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το σημερινό παιχνίδι. Ναι, πέρασε η παλιά. Πολύ ωραία ενέργεια για την Μπάγερ. Και σκοράρει με το καλημέρα. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το γκολ ήταν παγκόσμιας κλάσης. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Να τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Αζάρ, θα σεντράρει. Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Αριστουργηματική παλιά, μπράβο του. Είναι κρίμα τέτοιες υπέροχες βαθιές παλιές να μένουν τελικά ανεκμετάλλευτες. Μάριο Γκέτσε προσπαθεί να επινοήσει κάτι εκεί στα αριστερά. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τζερόμ Μπόατενγκ. Υπάρχει λοιπόν για την ομάδα ένα γκολ πολύ νωρίς. Και αυτό αλλάζει σίγουρα τα δεδομένα. Διώχνουν την μπάλα. Μάριο Γκέτσε. Ριμπερί. Ωραίο τάκλι. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Τον ρίχνει κάτω. Μπάγερ Μονάχου αυτή τη φορά κατάφερε να την γλιτώσει. Ιβάνοβιτς. Όσκαρ. Ντιέγκο Κώστα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Να βγάλει τη σέντρα. Όχι, αυτογκόλ, δεν το πιστεύω. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς, αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Μια προσεξία εδώ ήταν αρκετή για να κάνει τη ζημιά στην ομάδα του. Σε τέτοια μάτς δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις το παιχνίδι σου. Οπότε αυτό το λάθος ήταν μάνα εξ ουρανού για αυτούς. Μάριο Γκέτσε. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Όσκαρ. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Λεβαντόφσκι. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Ήταν μισό βήμα μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Τέρι. Φάμπρεγκας. Μάτιτς. Αζάρ. Όσκα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Τιάγκο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εξαπολύει ένα σούτ. Από πολύ πλεονεκτική θέση. Και το χάσε. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παρά λίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Για να δούμε. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου,
δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτά γίνονται όταν δίνεις χώρο στην περιοχή σου σε παίκτες τέτοιου βεληνεκούς. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε παίκτης επάνω του? Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που έκαναν ήταν καθαρή αυτοκτονία. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις φέρνει πέρας. Πράγμα που έκανε και εδώ. Όσκαρ. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Ο Όσκαρ με την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Θα το καρφώσει. Δεν είναι offside. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Τιάγκο. Τσάμπι Αλόνσο. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Τέρι. Μάτιτς. Αυτό είναι πλάγιο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Είναι κόρνερ, μια καλή ευκαιρία εδώ. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Diego σημειώνεται σε θέση offside. Πολύ ψηλά την μπάλα. Κατάφερε και την κράτησε. Ευκαιρία. Για καλό και για κακό καθαρίζει τη φάση. Καταλήγει σε πλάγιο. Όσκαρ. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Το μοναδικό τους λάθος μέχρι στιγμής πληρώθηκε αδρά. Αλλά έχουν ακόμα τον έλεγχο του αγώνα και δεν φαίνεται να ανησυχούν. Μόνο ένα γκολ διαφορά. 2-1 είναι το σκορ. Τσάμπι Αλόνσο. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Αλλά πήγε στο παραθυράκι της εστίας. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Στα χαρτιά μια διαφορά δύο τερμάτων είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Όσκαρ. Τέρι. Μάτιτς. Ιβάνοβιτς. Βίλιαν. Κέιχιλ. Μάτιτς. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Όσκαρ. Ρόμπεν. Λεβαντόφσκι. Όσκαρ. Βίλιαν. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Συρτή κάθε την παλιά. Την κόβει. Τιάγκο στέλνει την μπάλα μπροστά. Τελειώσει τη φάση. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του.
ξεκινήσει η παράβαση εδώ. Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κουαδράδο. Τσέσκ Φαμπρέγκας. Όσκαρ. Δεν έχει και πολύ ελευθερία κινήσεων σήμερα. Έχω την εντύπωση πως ως τώρα έχουν καταφέρει να το μαρκάρουν αποτελεσματικά. Με ή χωρίς την μπάλα στα πόδια του. Αυτό βέβαια ελοχεύει και κινδύνους, γιατί ρισκάρουν ταυτόχρονα να αφήσουν καινούς χώρους σε άλλους συμπαίκτες του. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Αζάρ είναι αμαρκάριστος εδώ. Τη στέλνει μακριά. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιηθεί μία αλλαγή τώρα. Καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μάτιτς. Αθπιλικουέτα. Λαμ. Αλάμπα καταφέρνει να τροφοδοτηθεί παρά τη μεγάλη απόσταση από το συμπαίκτη του. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ιβάνοβιτς. Κουαδράδο έχει καταφέρει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Βρήκε το κενό χώρο. Πολύ καλή πάσα. Μάριο Γκέτσε. Τιάγκο. Ρόμπεν. Ρόμπεν. Αζάρ. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Τσάμπι Αλόνσο. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ζητή κάθε την παλιά. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Τζερόμ Μπόατεγκ. Παρευλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ξεχύνεται μπροστά. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Και η Χιλ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Την περνάει ανάμεσά τους. Diego! Αυτό είναι! Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη. Στα αλήθεια κατέβαλαν κάθε προσπάθεια σήμερα για να πάρουν την νίκη. Οι οπαδοί πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα τους. Και φυσικά από το αποτέλεσμα. Είναι ανεπίτρεπτο να είσαι τόσο απρόσεκτος στην αρχή όπως έκαναν αυτοί σήμερα. Θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό, να το λύσουν αμέσως πριν τους γίνει και κακό συνήθειο. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου.